Όπως όλοι γνωρίζουμε, 13 χρόνια πριν βρισκόμουν στη θέση που τώρα ο μικρός Γιώργος βρίσκεται. Να πάσχει από όλη ευκαιρία μια λίτων αυτό. Το μόνο που θέλω από τον κόσμο είναι να τρέξει στα πλησιέστερα νοσοκομεία, στο Καραϊσκάκιο και να προσπαθήσει να βοηθήσει τον μικρό. Το νησί μας περνά πρόβλημα με τα οικονομικά, αλλά αυτό είναι μια ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας λυγίζει. Γιατί είμαστε Κύπροι και έχουμε ιστορία. Όταν ενημερώθηκα για το πρόβλημα του μικρού, εντάξει, πειράχτηκα εσωτερικά γιατί ξέρω πώς είναι αυτό το συναισθημά, γιατί το έχω ζήσει. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα βοηθήσει και θα τρέξει να βοηθήσει το μικρό. Θέλω για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ανδρέα, που όπως βλέπετε είναι ντυμένος στα στρατιωτικά. Και όπως μου έχει πει και ο πατέρας του σήμερα, είναι με πρωτοβουλία δική του. Μόλις είχε ενημερωθεί για το πρόβλημα του Γιώργου, ο ίδιος ήθελε να βοηθήσει. Ο ίδιος ο Ανδρέας ήθελε να γίνει αυτή η κινητοποίηση. Και πραγματικά, Ανδρέα, σου αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί σήμερα, Ανδρέα μου, δίνεις το μήνυμα σε όλα τα παιδιά που περνούν ακριβώς αυτού του είδους τα προβλήματα, ότι με τη δύναμη του Θεού, με τη ψυχική δύναμη, μπορούν να κερδίσουν τη μάχη όπως εσύ την κέρδισες και όλοι είμαστε περήφανοι για σένα. Ευχαριστώ όλους και κάνω θερμή έκκληση σε όλους για ακόμα μια φορά να κινητοποιηθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε για να μπορέσουμε να σώσουμε τη ζωή και του μικρού Γιώργου.